Μια πασαρέλα κάνω και φεύγω για Παρίσι. A tout à l'heure. Madame et monsieur, ξεκινάει η πασαρέλα. Επιτέλους, τόσο γαλλικό έχω να κάνω από το γυμνάσιο και δεν θυμόμουν και τίποτα, μόνο το il pleut και το il fait beau. Αλλά χάρη στην ευτυχία, είμαι έτοιμος να δώσω για Σορμπόν. Πάμε ευτυχία, la πασαρέλα. Α. Ωραία είσαι, αλλά πού είναι το σεξι και πού είναι οι διαφάνειες. Για να δω καλύτερα, μπορεί να την αδίκησα. Slingback βλέπω, clutch βλέπω, χαμόγελο στην Έφη βλέπω. Λέτε να την κρίνουν θετικά. Πού είναι η διαφάνεια, καλέ, δείξτε την λίγο. Άννα, μπράβο. Είναι διαφανές. Δεν ξέρω. Βλέπετε τίποτα. Ευτυχία μου. Κόμψω τάκι μου. Μου αρέσεις πάρα πολύ σε γενικές γραμμές. Φυσικά δεν είσαι μέσα στο θέμα. Μόνο το που κάνω σε διαφάνεια και θα μπορούσε να γίνει λίγο σεξι. Όμως έχεις μπερδευτεί πάρα πολύ με το styling. Το παντελόνι σου είναι σατέν, ένα μαλακό και γυαλιστερό ύφασμα, το οποίο για να γίνει σεξ χρειάζεται άλλη γραμμή, άλλο πατρόν, ιδανικά ένα φόρεμα. Το σακάκι αυτό είναι πάρα πολύ συντηρητικό, δεν έχει να κάνει καθόλου με σεξ επέτειο. Τα σκουλαρίκια το ίδιο, τα παπούτσια επίσης, μου αρέσει η τσάντα σου. Και είναι και σωστή, η αλήθεια είναι μέσα στο θέμα μας. Τώρα μακιγιάζ μαλλιά δεν έχουμε, έχουμε και το λάθος κραγιόν και γενικά... Οπό. Πάμε και το δεύτερο μέρος. Ξέρει, μπορεί να γίνεται πιο επίκης. Ευτυχία, για πες μας, πώς πέρασε την πασαρέλα. Την απόλαυσα την πασαρέλα, πέρασα τέλεια. Για να δούμε τώρα πόσο κόστησε αυτό το σύνολο, το ιστορικό. Για το σακάκι πλήρωσε 179 ευρώ, για την μπλούζα 69, το παντελόνι κόστησε 72 ευρώ, οι γόβες 27, η τσάντα 35 και για τα σκουλαρίκια η ευτυχία πλήρωσε 15 ευρώ. Συνολικά ξόδεψε 397 ευρώ και της έμειναν μόλις 3 ευρώ.